Εμείς σε συμβουλευτικό κέντρο θα θέλαμε να δώσουμε το μήνυμα, το απευθύνουμε σε όλες τις γυναίκες, να προσέλθουν στο συμβουλευτικό κέντρο, να αντιληφθούν ότι η βία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα και δεν είναι ατομικό, δεν είναι μόνο δικό τους και έχει πολλές προεκτάσεις παντού, ότι δεν είναι μόνες τους, ότι μπορεί να προσέλθουν και να ζητήσουν βοήθεια, να προσέχουν σε όλες τις υπηρεσίες, γιατί πλέον και οι υπηρεσίες είναι ευαισθητοποιημένες στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και όχι μόνο στο θέμα του βιασμού, του τράφικινγκ ή της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Να αποφασίσουμε πλέον να μιλήσουμε και να σπάσουμε τη σιωπή για να μην συνεχίζει ο φαύλος κύκλος της βίας. Και καταδικάζουμε σαν συμβουλευτικό κέντρο οποιαδήποτε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται. Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, καλωσορίσαμε την πρόσκληση που δεχθήκαμε εδώ από την πρόεδρο του Αθλητικού Σωματείου για τη σημερινή εκδήλωση και θέλαμε με την παρουσία μας να δώσουμε και εμείς το μήνυμα για την σημερινή μέρα, για την 25η Νοέμβρη που είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ήρθαμε εδώ μαζί με τον συνάδελφο να δώσουμε κάποιο ενημερωτικό υλικό προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε ότι υπάρχει αυτή η δομή εδώ και 8 χρόνια στην περιοχή της Κορινθίας. Θα θέλαμε να συνημερώσουμε ότι το κέντρο, οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Υπάρχει αυστηρό απόρριτο και αυτό θέλω να το τονίσω γιατί είναι πολύ σημαντικό για μια μικρή τοπική κοινωνία. Το κέντρο λειτουργεί από 8 έως 4. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες να αντιληφθούν ότι πλέον, πρέπει πλέον να προσέρχονται στα συμβουλευτικά κέντρα, να ενημερώνονται για οποιαδήποτε μορφή βίας και να είναι σίγουρες ότι μαζί και με άλλες υπηρεσίες στις οποίες τις παραπέμπομαι ή σε ξενώνες φιλοξενίας μπορούν να βρουν λύσεις στα θέματα βίας που τις απασχολούν. Η σημερινή μέρα, η οποία είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, είναι μια σημαντική μέρα. Γι' αυτό άλλωστε είμαι και εδώ στο κλειστό γυμναστήριο στην Κόρινθο, που γίνεται η αντίστοιχη εκδήλωση, για να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τους άλλους και να πω ότι σεβασμό αξίζουν όλες οι γυναίκες και εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν βία εναντίον τους είναι άτομα τα οποία δεν είναι άντρες, είναι ανδροειδοί και είναι μια νοσηρή κατάσταση το να χρησιμοποιεί κανείς βία εναντίον των γυναικών. Οι γυναίκες αξίζουν σεβασμό, αγάπη, εμπιστοσύνη, συναδελφικότητα, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία περιμένει κανείς σε μια πολιτισμένη κοινωνία να χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους. Και θα πρέπει όλοι μας να φροντίσουμε να απομονώσουμε τέτοια περιστατικά, να τα στιγματίσουμε τα περιστατικά βίας εναντίον των γυναικών και να φροντίσουμε μέσα από την ενημέρωση, μέσα από την καλλιέργεια, μέσα με όποιο τρόπο πρόσφορο μέσο μπορεί κανείς να διαθέσει, να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο και ο φόβος που βλέπει κανείς στα μάτια των γυναικών οι οποίες έχουν περάσει περιστατικό βίας να μην υπάρχει πια. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο κακό, είναι το τρίτο στη σειρά από όπως λέγεται, από τα χειρότερα κακά. Λένε ότι η αρρώστια, ο πόλεμος, ο φόβος και η φτώχεια είναι τα χειρότερα κακά που μπορεί να δει κανείς στον κόσμο. Και ο φόβος μιας γυναίκας η οποία έχει κακοποιηθεί είναι κάτι το οποίο όλοι μας πρέπει να φροντίσουμε να εξαλειφθεί. Βρεθήκαμε σήμερα σε μια πολύ καλή πρωτοβουλία του ΑΣΠ Κόρινθος, της ομάδας του γυναικείου βόλεϊ της Κορίνθου. Έτσι κι αλλιώς κάθε εβδομάδα είμαστε κοντά στα γήπεδα και τον ασθενικό αθλητισμό, αλλά αυτή ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Για να μην ξεχάσουμε ποτέ, για να μην μείνει καμία μόνη, για να μην έχουμε καμία λιγότερη, έδωσε μια φανέλα υπογεγραμμένη από τις παίχτριες της ομάδας την μητέρα της Γαριφαλιάς, που δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο και που μας συντάραξε όλους μαζί βέβαια με τις πολλές γυναικοκτονίες του τελευταίου χρόνου. Η παρουσία λοιπόν εδώ είχε και αυτό το νόημα, το ώστε να δηλώσουμε με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο ότι αυτή η αθλειότητα πρέπει να σταματήσει.
Και πρέπει να σταματήσει, όπως είπε και η μητέρα της, πήρε το λόγο, πρώτον από μας, βλέποντας το εσωτερικό φως που έχει ο καθένας απέναντι στο μίσος, το σεξισμό, το ρατσισμό και το φασισμό που οδηγεί σε ανθρωποκτονίες γυναικών και όχι μόνο, και πολλών άλλων ευάλωτων και αόρατων ανθρώπων τα προηγούμενα χρόνια στην κοινωνία μας. Πρέπει όμως και η πολιτεία, είτε μέσα από την νομοθετική παρέμβαση και ζητήσαμε με τροπολογία από την κυβέρνηση να περάσει τους ποινικούς κώδικες στη γυναικοκτονία, πράγμα το οποίο δεν έκανε, αλλά και χρησιμοποιώντας όλες τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και αυτοδιοικητικές τις δομές, και να καταστήλει αλλά και να προλάβει αυτά τα απίστευτα φαινόμενα, τα απαράδεκτα φαινόμενα. Και τέλος, θα πρέπει και σαν κοινωνία, εμείς οι ίδιοι, στη γειτονιά μας, στο χώρο δουλειάς, στα σχολεία, στο δρόμο όπου βρισκόμαστε, να μην επιτρέπουμε και να κλείνουμε τα μάτια σε τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες αναπαράγουν τα στερεότυπα, την πατριαρχία και, όπως είπα, το μίσος και την υποτίμηση ανθρώπινης ζωής. Και να παλέψουμε όλοι συλλογικά και δυναμικά, όπως μας πρέπει, για μια κοινωνία η οποία θα έχει πραγματική ισότητα και θα οδηγεί στην ανθρώπινη χειραφέτηση. Αυτά λοιπόν πολεμάμε, και αυτή η πρωτοβουλία ήταν πολύ καλή, μαζί με την παρουσία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Κορίνθου. Ήταν μια αξιόλογη δουλειά και θα πρέπει να τη στηρίξουμε επίσης όλοι μας, για να μπορέσει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις να ανοίγουν στόματα και να μην κλείνουν όταν κλείνουν οι πόρτες του σπιτιού. Στη Διεθνή ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών. Μιλώντας με τους γύρω μας, εκπαιδεύοντας τα παιδιά μας και
και ζητώντας να υπάρχει στις περιπτώσεις που δυστυχώς συμβαίνουν παραδειγματική τιμωρία. Μόνο έτσι